των μειωμένων εσόδων και λόγω των υποχρεώσεων που έχει η χώρα το δίμηνο που τρέχει. Θυμάμαι όμως ταυτόχρονα ότι αμέσως μετά την εκλογή της σημερινής κυβέρνησης και μπαίνοντας στη συζήτηση για το πρόγραμμα, τη συμφωνία κτλ., η βασική μας τοποθέτηση ήταν: εμείς δεν ζητάμε λεφτά. Δεν τα χρειαζόμαστε 7,5 δισεκατομμύρια και ότι θα πάμε με τα λεφτά που μας οφείλονται, δηλαδή το 1,9, το περίφημο από τα κέρδη των τραπεζών, και τα υπόλοιπα είμαστε εντάξει. Και τώρα ακούω να μου λέτε ότι έχουμε πρόβλημα πληρωμής για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Γιατί? Λοιπόν, μην παίρνουμε αποσπασματικά τα πράγματα. Εμείς τα πάρουμε αποσπασματικά, αλλά ανοίγω την κουβέντα έτσι γιατί είναι κοινός τόπος πια. Όχι, το λέω γιατί είναι ένας κοινός τόπος. Πριν δούμε την ιστορία της συγκεκριμενοποίησης των μέτρων, θα τα δούμε φαντάζομαι σε όλη τους την έκταση και ό,τι αφορά στο ΦΠΑ και ό,τι αφορά και, και στις 100 δόσεις και στα κόκκινα δάνεια και σε όλες τις ρυθμίσεις, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση έχει ανοίξει ένα θέμα από μόνη της χρηματοδοτικού ζητήματος. Όχι από μόνη της. Εγώ σας λέω το εξής. Εμείς τι κάναμε με το που αναλάβαμε την κυβέρνηση. Καταρχήν επιδιώξαμε και το είπαμε από την πρώτη στιγμή να δημιουργηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά πρώτα και κυρία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πρόγραμμα γέφυρα. Αυτό το πρόγραμμα γέφυρα έχει βασικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ότι πρόκειται για μια νέα συμφωνία η οποία θα ισχύσει για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Θα έλεγα και από τις δύο πλευρές θα αξιολογηθεί και θα δώσει ανάσα και δυνατότητα ώστε με ένα ορισμένο πια πλαίσιο, γιατί η γέφυρα ορίζει και το πλαίσιο άσχετα αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Πολύ γενικό όμως, αυτό το πλαίσιο. Ναι, θα σας πω και για τη γενικότητα. Μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο να γίνει η διαπραγμάτευση για το κύριο ζήτημα και το κύριο ζήτημα είναι το χρέος. Λέμε, αλλά λοιπόν, άκουσα τον κύριο Σόμπλε χθες να λέει ούτε σέντσι χωρίς θετική αξιολόγηση. Εγώ λέω το εξής. Μέσα στη συμφωνία υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που έχουν εισαχθεί για πρώτη φορά, όπως είναι η ανθρωπιστική κρίση, όπως είναι τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά. Και συγχρόνως υπάρχουν κομμάτια ολόκληρα, τα οποία ορίζουν στην ουσία το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης επί αυτών. Άρα, με μία έννοια, αυτό που λέγεται ασάφεια, στην ουσία ορίζει το πλαίσιο της συζήτησης. Και το γεγονός ότι αυτό έχει γίνει αποδεκτό είναι θετικό γεγονός. Δηλαδή βάλαμε τους τίτλους, λέτε τώρα. Βάλαμε, αν θέλετε, το τι συζητάμε. Βάλαμε το τι συζητάμε και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν καθαρό, όχι πλέον το τι συζητάμε, αλλά ποιες πράξεις πρέπει να κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση και η προηγούμενη κατάσταση. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Γνωρίζαμε και το λέγαμε ότι για την κυβέρνηση θα υπάρχουν δυσκολίες. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία δεν ευνοεί αυτή τη στιγμή τα δημόσια έσοδα και ποτέ δεν τα ευνοούσε. Αλλά εμείς παρά αυτή την γνώση δεν πήγαμε να πούμε λάθος η προηγούμενη κατάσταση. Αυτό το κάνει ο κύριος Σαμαράς, αυτά που έλεγα προηγούμενα. Λέω ότι αυτό το έκανε. Πρόβλημα των δημοσίων εσόδων υπήρχε και προηγούμενα. Άλλωστε το μεγάλο πρόβλημα των δημοσίων εσόδων στην προηγούμενη κυβέρνηση. Έχει διευρυνθεί όμως κατά πολύ μεγάλο. Αλλά εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Είναι μια διεύρυνση. Λοιπόν, εμείς αυτό το ζήτημα λέμε ότι μπορεί να λυθεί. Πώς μπορεί να λυθεί? Καταρχήν, κυβερνώντας. Δηλαδή δημιουργώντας, εντείνοντας. Είχατε προηγούμενα την πρόεδρο των φορειακών. Εντείνοντας την προσπάθειά μας και σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή και στο επίπεδο της προσέλκυσης εσόδων. Και στο επίπεδο της καλύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης εντός του τετραμήνου, ώστε να έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα η όλη η δουλειά μας. Αυτό τώρα σημαίνει, αν θέλετε. Είναι συγκεκριμένος όμως, κύριε Πρόεδρε. Εδώ αυτό μέχρι σημαίνει. Τώρα η κυβέρνηση λέει και εξελέει. Μέχρι τώρα έχουμε ακούσει διάφορα υποκατάθεση νομοσχέδια που έχουν μπει στην κατάψυξη. Ακούμε διάφορες απόψεις υπουργών που δεν ξέρουμε τι ισχύει. Τι ισχύει για το ΦΠΑ, ξέρετε? Σας ρωτάω. Όταν λέτε για το ΦΠΑ, τι ακριβώς? Για το ΦΠΑ, τι ισχύει? Θα αυξηθεί κάπου, θα μειωθεί αλλού? Δεν θα γίνει τίποτα? Επειδή υπάρχει μια ρητορική, και να είμαστε ξεκάθαροι. Μια ρητορική η οποία έλεγε από προχτές ότι θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά. Δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά. Δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στα βιβλία. Δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ σε μια σειρά βασικές υπηρεσίες. Πού θα τι θα γίνει εδώ, όπως βλέπετε και στο συγκεκριμένο κείμενο, γιατί μιλάμε επί του συγκεκριμένου κειμένου, μιλάμε για έναν εξορθολογισμό
ο οποίος έχει να κάνει και με την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ, που πού είναι το ένα ζήτημα. Μπορεί να μην αυξηθεί εικόνα πουθενά. Χθες είπε ο Υπουργός, όχι, δεν είπε αυτό ο Υπουργός. Είπε, εξετάζουμε μια μικρή αύξηση ότι υπάρχει σε μια πιθανότητα, περιοχή. Πιθανότητα. Δεν ξέρουμε πού είναι αυτή η περιοχή. Να υπάρξουν κάποιες διάφορες. Να το ολοκληρώσω. Να με επιτρέψετε. Να ολοκληρώσετε, αλλά να μιλάμε με τη βάση ενός σχεδίου. Μιλάμε στη βάση ενός σχεδίου όμως που απλώς σε αυτό το σχέδιο υπάρχουν θέσεις και υπάρχει και συζήτηση. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι το βασικότερο πρόβλημα όσο αφορά το ΦΠΑ και μια σειρά άλλα έσοδα είναι η εισπραξιμότητά του. Δεν είναι δηλαδή. Πρώτα απ' όλα είναι σαφήνεια. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από αυτό, κύριε. Πρέπει να θυμηθείτε. Δηλαδή, αν για παράδειγμα σας έχετε στο μυαλό σας αυξήσετε κάτι στα τρόφιμα, ας πούμε, λέω εγώ. Yeah. Από τα τρόφιμα και από αυτή την πηγή, ας πούμε, εξαρτάται μια σειρά από πράγματα. Για παράδειγμα, κλείνουν πακέτα τώρα οι ξένοι. Δεν και ο άλλο που κλείνει ένα όλο κλειστό θέλει να ξέρει αν θα αυξήσει εκεί. Αυτή τη στιγμή. Και εσείς μας λέτε τώρα, μάλλον όχι, μάλλον έτσι, μάλλον βλέπετε ότι δεν αναφέρομαι στην προηγούμενη κατάσταση, με αναγκάζετε τώρα. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή θα είχαμε αύξηση 6,5% του ΦΠΑ των ξενοδοχείων. Μόνο εκεί. Έτσι, μόνο στο κρεβάτι. Μόνο εκεί. Και συζήτηση. Αυτό λέει το Μέλι Χαρδούβελ. Και συζήτηση. Πάτε να το αυξήσετε τώρα λίγο. Το Μέλι Χαρδούβελ το έχω διαβάσει 10 φορές. Αυτό λέει το Μέλι Χαρδούβελ. Κύριε Βίτσα, σας συγκεκριμένο δεν λέει κάτι άλλο. Και συζήτηση για την αύξηση των φόρων στα ποτά και στον καπνό. Στην περίοδο, αν θέλετε, ως την 1η Ιουλίου. Αυτά έλεγε το Μέλι Χαρδούβελ. Έτσι, τα έλεγε αυτά. Μπορείτε να μας πείτε τι θα κάνετε στο Μέλι Χαρδούβελ. Έχετε φτάσει στο Μέλι Χαρδούβελ, κύριε Βίτσα. Γράφει μέσα, γράφει η συμφωνία, λοιπόν, ότι εμείς θα πρέπει από τη μία μεριά να ελέγξουμε, θα έλεγε κανένας, παράλογες διευκολύνσεις, οι οποίες δίνονταν στην ουσία απαλλαγές σε μια σειρά πράγματα, τα οποία όμως δεν θα έχουν κοινωνικό κόστος. Δηλαδή, αυτό γράφει. Αυτό γράφει. Το mail υπάρχουν, ναι, όχι, το mail του, του Βαρουφάκη. Του Βαρουφάκη. Βαρουφάκη. Η συμφωνία, η συμφωνία της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα οποία λέγονται. Mm-hmm. Και τα οποία έχουν μεταφραστεί όλα. Έχουν μεταφραστεί όλα. Και τα οποία βεβαίως έχω εδώ και εδώ και τη μετάφραση, γιατί χθες είχε ένα επικοινωνιακό περίεργο χαρακτήρα. Περίεργο χαρακτήρα, μας το εξηγήσει ο κύριος Καραγκούνης. Περίεργο χαρακτήρα, ενώ η μετάφραση είναι επίσημη από το Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι δεν είναι. Για λέτε, εδώ, ότι για το non paper που έλεγε ότι δεν έχουν μεταφραστεί κτλ. Το οποίο στηριζόταν μάλλον στην αρχική μετάφραση άλλων πρακτορείων και αυτό είναι επίσημη μετάφραση. Μπλέξαμε στη μετάφραση. Άρα, όχι. Να μην μπλέξουμε στη μετάφραση. Αναφέρεις το non-paper που βγάλαμε εμείς. Ναι, και το οποίο δεν ήταν non-paper, βγήκε στη δημοσιότητα. Γι' αυτό ήταν non-paper για να βγει στη δημοσιότητα. Το έχω και εγώ στο κομπιούτερ. Το οποίο καθόμουν και το κοίταγα και έλεγα έτσι όπως εμφανίζεται. Έτσι όπως εμφανίζεται. Μα δεν έκανε στην ουσία σύγκριση. Δεν έκανε στην ουσία. Θα έχουμε και μεγαλύτερη εξειδίκευση. Αυτό ήταν. Θα έχουμε και μεγαλύτερη εξειδίκευση. Απλά το mail Βαρουφάκη αντιπαραβάλαμε δίπλα ακριβώς το 90, να μην πω κοντά στο 100%. Όσο λέει το mail Βαρουφάκη είναι ακριβώς στο μνημόνιο και το στο ευρωπαϊκό κομμάτι και βέβαια στο Διεθνές Ποινικό Ταμείο. Ακριβώς. Φωνάζουν οι Γερμανοί. Όχι, φωνάζουν οι Γερμανοί. Εγώ άκουσα χθες λοιπόν, στη συνεδρία. Καλά, εδώ υπάρχει ένα περίεργο, αλλά εγώ θέλω να μείνω στο ερώτημα. Εγώ θέλω να μείνω στο ερώτημα. Αυτό είναι επειδή ασκήσετε τα μνημόνια. Δεν το απαντάστε όμως, κύριε Βίτσα. Σήμερα δεν είστε σε θέση να μας πείτε τι θα κάνετε με το ΦΠΑ. Εγώ αυτό εισπράττω. Μπορώ, είμαι σε θέση να σας πω, επειδή γίνεται μια συζήτηση, ποιος είναι ο ΦΠΑ που δεν θα αυξηθεί. Αντίθετα θα το δούμε. Και σας είπα για τα νησιά, για μια σειρά είδη βασικής ανάγκης, για τα φάρμακα κτλ. Δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ. Πού θα αυξηθεί, υπάρχουν, δεν ξέρω ακόμα, άρα είναι έκπληξη. Υπάρχουν, δεν είναι ούτε Kinder, ούτε. Κάνω και διαφήμιση τώρα. δεν κάνω ούτε και διαφήμιση. Πειράζει, λέω, εδώ θα δεις μια σειρά περιπτώσεις πάνω σε δύο επίπεδα. Ένα επίπεδο που αφορά την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ. Και το δεύτερο επίπεδο, αν υπάρχουν και πού υπάρχουν. Και εγώ μπορώ να σας αναφέρω ορισμένα, αλλά δεν θέλω αυτή τη στιγμή. Στην οποία εκεί που μπορείς να κάνεις διορθώσεις, γιατί είναι πραγματικά άδικο. Μισό λεπτό να το δούμε. Γιατί δεν θα καταλήξουμε σε αυτή τη συζήτηση πουθενά. Η κυβέρνηση ζητάει από τους εταίρους με βάση τα ποσά που έχουμε λαμβάνει όταν θα τελειώσει η αξιολόγηση και με βάση τη συμφωνία. Ζητάει από τους εταίρους μας προκαταβολή για Μάρτιο. Έχει υπάρξει τέτοιο αίτημα. Όχι, ρωτάω. Όχι, δεν έχει υπάρξει τέτοιο αίτημα. Γι' αυτό ρωτάω. Τώρα. Εδώ μπροστά μας έχουμε, ξέρετε, όσο αφορά τα έσοδα, τα εξής ζητήματα.
Το ένα είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών. Μάλιστα. Η οποία μέσα ίσως και την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στη Βουλή. Το δεύτερο. Κάθηκε όμως και Φεβρουάριο. Το δεύτερο πράγμα που υπάρχει είναι πέραν της ρύθμισης η δυνατότητα που έχουμε. Αυτή που είπε η κυρία Βαλαβάνη θα αλλάξει. Γενικά είναι αυτή. Τώρα το επιμέρους το πολύ συγκεκριμένο, στο ένα ζήτημα. Άλλωστε, εμείς είμαστε και τη διαδικασία τη συζήτηση. Η γενική κατεύθυνση είναι αυτή που είπε η Νάντια Βαλαβάνη. Το δεύτερο ζήτημα είναι να ολοκληρωθεί μια διαδικασία φορολογικών εσόδων για να μπει μια νέα. Το τρίτο, να ενδυναμωθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι έχουν να κάνουν, ας πούμε, και με τη βοήθεια που πρέπει να δοθεί στους αντίστοιχους υπαλλήλους. Άρα αυτό σου δημιουργεί ένα πλαίσιο. Τι κερδίσαμε επιπλέον? Κερδίσαμε μια σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τράπεζα. Δεν θα έχουμε πρόβλημα με τράπεζα. Σε αυτή την φάση. Και μπορούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να κάνουμε και επιμέρους συζητήσεις. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα σε αυτή τη φάση, γιατί μην μετράει κανείς τα 7,5 δισεκατομμύρια, γιατί τα 7,5 δισεκατομμύρια πηγαίνανε γέφυρα κατευθείαν με Ιούλιο και Αύγουστο. Αυτό είναι μια συζήτηση. Και κερδίσαμε και το δικαίωμα να απαιτήσουμε το 1,9 και να συζητήσουμε σοβαρά, που έχει να κάνει με τα κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών. Δεν είδα και πολύ προθυμία από τον Τράγκη χθες, πάντως. Δεν θα υπάρχει προθυμία. Δεν θα υπάρχει προθυμία. Εμείς συζητάμε για τα δεδομένα. Αυτά που είχαμε ήδη διασφαλίσει. Τώρα συζητάμε αν έχουμε παραμείνει στο ευρώ και αν εντάξει το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Παραμείναμε στο ευρώ. Δηλαδή αυτό συζητάμε. Αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν συζητάμε μόνο αυτό, συζητάμε και το άλλο. Είναι μεγάλη αλλαγή. Όσο σας αφορά, κύριε Καραγκούνη, όχι σας τον ίδιο, τη Νέα Δημοκρατία και εξ αυτού και σας τον ίδιο. Εντάξει, δεν είναι πολιτικά. Είναι ότι έχει καταρρεύσει όλη η επιχειρηματολογία σας. Αυτό έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει καταρρεύσει. Αυτό έχει. Να σας θυμίσω λοιπόν την ομιλία του κυρίου Σαμαρά. Δύο μέρες πριν τις εκλογές, ο οποίος ως άλλος προφήτης, ας μην τον ονομάσω, έτσι, είχε πει ότι αν θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε αυτό που θα έχουμε θα είναι κατάρρευση, θα κλείσουν οι τράπεζες κτλ. Θέλετε να σας φέρω την ομιλία του? Σε όσα αναφέρθηκε. Όλο αυτό λοιπόν κατέρευσε. Ακούστε λίγο, κύριε Βίτα. Κατέρευσε. Σε όσα αναφέρθηκε ο κύριος Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, έχουμε πέσει όλα μέσα. Ένα πράγμα. Ακούστε με λίγο. Το κακό είναι ότι πέσατε μέσα και δεν μπορείτε να βγείτε από αυτό. Το κακό είναι ότι έπεσε. Πήγαμε τώρα τα προεκλογικά. Εσείς λέγατε ότι. Το κακό είναι ότι πέσατε εσείς μέσα και θα σε εξηγήσουμε που μέσατε. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Το άσχημο όμως είναι ότι λέγατε. Ότι έπεσε έξω ο λαός. Εκεί είναι το άσχημο. Εσείς πέσατε μέσα. Καλά, εντάξει. Σε μια πολιτική παγίδα που θα σα εξηγήσω. Το άσχημο είναι ότι έπεσε έξω ο λαός. Μετά θα την πει την πολιτική παγίδα. Μισό λεπτό να κλείσουμε την πρόταση. Αυτό που σας είπε ο κύριος Σαμαράς. Αφήστε τις εκλογές. Ο κύριος Σαμαράς έχει να απολογηθεί στην παράταξή του. Άστε το ελληνικό λαό. Ότι δεν κάνατε, ότι δεν θα κάνατε αυτή την τεράστια πολιτική βίστηση. Την οποία κάνατε, αλλά έχετε χάσει τα πάντα όμως. Θα τα πούμε μετά. Κύριε, παρακαλώ, θέλω μια ερώτηση να κάνω. Όμως, αν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί εκφράζονται τόσο έντονες διαφωνίες στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας και των στελεχών σας για αυτή την. Είδα χτες συνεδρίαση. Για άλλη μια φορά. Απαντάτε, κύριε Βίτσα, πάμε σε ένα διάλειμμα, όπως είμαστε, ερχόμαστε.